Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τους οργανωτές για την ευγενική πρόσκληση. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να ξαναμιλώ στους Δελφούς και φυσικά το δίκτυο για τη μελέτη του και την Άννα ιδιαίτερα και τους μελετητές και τα καλά λόγια του συντονιστή μας, του κυρίου Ζαμπούκα. Υπόθηκαν αρκετά πράγματα με βάση τη μελέτη και για τις δύο χώρες που αποτελούν μέτρο σύγκρισης. Ουσιαστικά η μελέτη, συνοψίζοντας με δύο-τρία λόγια, μας έδωσε μια φωτογραφική εικόνα από πού στέκει η κατάσταση λίγο πολύ στις τρεις χώρες, ξεκινώντας από τη βάση του μικρού μεγέθους. Τόνισε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και της μιας και της άλλης χώρας που αποτελούν μέτρο σύγκρισης. Εγώ θα συμπλήρωνα δύο-τρία πράγματα, γιατί πραγματικά έτσι είναι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Ολλανδίας, γιατί ήταν ακριβώς αντίστροφο από το πολύ νερό της Ολλανδίας, πήγαμε στο ελάχιστο νερό του Ισραήλ, και από τα πολύ υγρά εδάφη της Ολλανδίας, που είναι το μεγάλο πρόβλημα, πήγαμε στα πολύ ξηρά, σχεδόν ερημικά εδάφη του Ισραήλ. Προκαταρκτικά θα σας έλεγα, η Ελλάδα είναι ένα ενδιάμεσο. Και μάλιστα οι τρεις Ελλάδες, η μια ακραία των νησιών και της Κρήτης, προσυδειάζει πολύ κοντά στα ξηροθερμικά περιβάλλοντα του Ισραήλ, ενώ η Βόρειος Ελλάς, η Κάμπη και η ποτισμένη Κάμπη ιδιαίτερα της Θεσσαλίας, προσυδειάζουν περισσότερο τα νερά της Ολλανδίας, όχι φυσικά σε αυτά τα μεγέθη. Ήθελα όμως να βάλω στο τραπέζι τρία χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τη συζήτησή μας και θα μας βοηθήσουν πολύ στην παρακάτω συζήτηση. Λέω λοιπόν το ένα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Ολλανδίας, να μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία ήταν επίσης μεγάλη ναυτική και απειοκρατική δύναμη, ιδιαίτερα από την Νάπο Ανατολή, έφερε αρκετά είδη στον τόπο τους, άρα στα κρύα περιβάλλοντα του Βορρά ήταν αναγκασμένη να τα καλλιεργήσει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και έτσι αναπτύχθηκε και για το λόγο αυτό η κτηνοτροφία, τα θερμοκήπια. Να σας θυμίσω ότι έκανε χρήση αυτών του γενετικού υλικού η Ολλανδία, όπως έκανε χρήση και του δικού μας γενετικού υλικού. Σας θυμίζω ότι η Ολλανδία έκανε επιλογή εις ό,τι αφορά την παραγωγή ανθέων, τη λέμε ως χώρα της τουλίπας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Λέγονται κάτω χώρες επειδή είναι κάτω από τη φένη της θάλασσας. Αν θα πάτε στο Μουσείο της Χίου, θα δείτε αντίγραφο της επιστολής του τότε προξένου της Ολλανδίας στη Χίου, όταν έστειλε τους πρώτους βολβούς τουλίπας από τη Χίο. Η τουλίπα σε αυτά τα μέρη είναι άγριο είδος, είναι κάτω από τους ελαιώνες. Έχει το όνομα τουλιπάν, τουλπάνι δηλαδή, γιατί μοιάζει με τη μαντήλα που φορούν οι γυναίκες για να προστατευτούν. Θα θυμάστε παλιά. Και αυτό το τουλιπάν όταν έφτασε στην Ολλανδία, γιατί το άνθος της τουλίπας μοιάζει με αυτό της μαντήλας. Στην Ολλανδία έγινε τουλίπ και έφυγε το τουλιπάν από το δικό μας τουλπάνι. Να, έχει σημασία όμως, για να κρατήσουμε, γιατί θα κάνουμε συζήτηση παρακάτω για το κομμάτι της βιοποικιλότητας, γιατί είναι ένας μεγάλος στρατηγικός πλούτος για τη γεωργία. Επίσης, χαρακτηριστικό αμφωτέρων και των δύο χωρών ήταν η μεγάλη τους έμφαση στην καινοτομία. Στην επιστήμη, στη γνώση, στη μόρφωση, δεν είναι παράξενο που και το Ισραήλ, πολλοί από τους ανθρώπους της γεωργίας είναι φίλοι μου στο Ισραήλ, ιδιαίτερα της επιστήμης, τόσο και στην Ολλανδία, άρα γνωρίζω από πολύ κοντά τις προσπάθειές τους. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με εμάς, αυτοί κατάφεραν να το κάνουν γιατί είχαν να καταπιαστούν με δύο-τρία προβλήματα. Δηλαδή οι κάτω χώρες με το νερό. Όλοι οι συνάδελφοί μου στη Γεωπονία σπούδασαν υδραυλική, υδρογεωγραφία και χειρισμό των υδάτων στην Ολλανδία, γιατί ήταν η καλύτερη χώρα που να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα, να έχει τα χωράφια σου κάτω από τη θάλασσα. Και το αντίστοιχο στο Ισραήλ. Στο αντίστοιχο στο Ισραήλ ήταν το νερό, ήταν το πιο μεγάλο τους πρόβλημα. Να σας θυμίσω ότι έχουν θεοποιήσει τις σταγόνες του νερού. Για όσους διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, που είναι η βάση της Ιουδαϊκής θρησκείας, στο Δευτερονόμιο, αν θα πάτε στο κεφάλαιο 17, ο Θεός λέει «Ακολουθήστε τις εντολές μου, γιατί αν δεν τις ακολουθήσετε, δεν θα πέφτει βροχή, δεν θα φυτρώνουν τα λάδια σας, οι ελιές δεν θα παράγουν λάδι, τα μπέλια σας δεν θα δίνουν κρασί και δεν θα έχετε σιτηρά».
Τα δεύος κοτόπια σας θα μείνουν στεγνά και θα πεθάνει η κτηνοτροφία σας. Εντάξει, για να δείτε ότι ο τρόπος παραγωγής των αγαθών είναι κομμάτι όχι μόνο της γεωργίας αυτής καθεαυτής, έχει φτάσει και στη θρησκεία. Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να πω για το Ισραήλ και είναι σημαντικό γιατί τα τονίζω γιατί σε εμάς είναι ελείποντες κρίκοι, είναι ότι αξιοποίησε αφάνταστα τους Ισραηλινούς επιστήμονες της Διασποράς. Με ένα σοφό πρόγραμμα διμερές, όπου αν ένας επιστήμονας της Αμερικής έλεγε ότι εγώ θέλω να συνεργαστώ με αυτόν τον επιστήμονα του Ισραήλ, έπρεπε το Ισραήλ, εγώ ήμουνα κριτής αυτών των προγραμμάτων για λόγους προφανείς μικρές χώρες δεν μπορούν να τις κρίνουν οι ίδιοι, έστελνα συχνά στο εξωτερικό για κρίση. Ήμουνα για χρόνια κριτής αυτών των προσπαθειών και έβλεπα πόσο σημαντικό εργαλείο ήταν αυτό, κάτι που η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ. Άρα λοιπόν, επένδυση στη γνώση και την καινοτομία. Ήταν εύκολη η επένδυση όταν είχες να κάνεις μόνο με 2-3 προβλήματα, λίγου νερού ή πολύ νερού και θερμοκήπη. Αυτό δεν ίσχυε καθόλου σε εμάς. Για παράδειγμα, το ποικίλο περιβάλλον του τόπου μας, εμάς μας οδήγησε στο να παράγουμε σχεδόν τα πάντα. Δεν έχει η Ολλανδία καπνά, δεν έχει η Ολλανδία βαμβάκι, δεν είχε ρύζι, δεν έχει η Ολλανδία ελιές. Και θα μπορούσα να αναφέρω μια λίστα τέτοιων πραγμάτων. Άρα είναι αντίθετα με εμάς, ήταν ευκολότερο εκεί και δυσκολότερο σε εμάς να έχουμε ένα ιστιτούτο που έπρεπε να θεραπεύει όλα αυτά τα ξέχωρα αντικείμενα σε βάθος. Απαραίτητη προϋπόθεση, γιατί αν δεν το κάναμε, για παράδειγμα στον καπνό, για δέστε λίγο, ο καπνός, για παράδειγμα, κράτησε τον τόπο ζωντανό μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Αν λοιπόν επενδύσεις αυτό που ταιριάζει στον τόπο σου, βοηθιέται από το κλίμα, βοηθιέται από την εμπειρία των αγροτών και κάνεις εξαιρετική ποιότητα, δέστε τι καπνά παρήγαγε ο τόπος. Ήμασταν νούμερο ένα στις εξαγωγές ανατολικών καπνών. Όλος ο κόσμος μίλαγε για τα ανατολικά καπνά. Έφερνε σχεδόν το σύνολο του συναλλάγματος στον τόπο μας η εξαγωγή καπνού και θα έδινε δουλειά σε εκατομμύρια χέρια. Και έτσι κατάφερε τον τόπο να σταθεί όρθιος μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Και για να δείτε πόσο σημασία έχει να έχεις ποικίλα παραγωγικά συστήματα, εις ό,τι αφορά σε αυτό που θα συζητήσουμε παρακάτω και έχει να κάνει και θίχτηκε ήδη με την βιωσιμότητα των παραγωγικών συστημάτων για το μέλλον, γιατί αυτό ενδιαφέρει τώρα. Για φανταστείτε να είχαμε μείνει στον καπνό και μια τεχνολογική εξέλιξη που ήταν το φίλτρο, ουσιαστικά το φίλτρο κατέστρεψε την καπνοκαλλιέργειά μας, η ανακάλυψη του φίλτρου. Όσο δεν υπήρχε το φίλτρο, τα ανατολικά καπνά ήταν κύρια συστατικά του τσιγάρου. Δεν μπορούσαν να μπουν ούτε τα λεγόμενα ουδέτερα καπνά, καμπάκουλα, που ήταν καπνά γεμίσματος, ούτε και τα Βιρτζίνια και τα Μπέρλε, που είναι ουσιαστικά στάφινγκ, να δώσουν ένα τσιγάρο μέγεθος, τίποτα άλλο. Δίνουν γιγάντιες ποσότητες πυσοειδών καρκινικών ουσιών στην καύση, άρα χωρίς το φίλτρο δεν είχαν κανένα περιθώριο να μπουν στο κάπνισμα. Μόνο το φίλτρο έσβησε τα ανατολικού τύπου καπνά. Επομένως, έχει σημασία να είχες τότε ένα αναλλακτικό σενάριο, γιατί με τη λήξη αυτής της ιστορίας περάσαμε στο βαμβάκι με τα αρδευτικά συστήματα και τη βαμβακοκαλλιέργεια. Και πάλι, δέστε, η χώρα μας παρήγαγε, ήταν μοναδική χώρα στο βαμβάκι, παράγει εξαιρετικής ποιότητας βάμβακος. Πάλι επενδύοντας στην έρευνα και την τεχνολογία, αποτελεί εντύπωση για αυτή τη χώρα. Πώς είναι δυνατόν μια τσακισμένη χώρα να είχε 100 ανθρώπους ερευνητές στον καπνό και αργότερα 100 ανθρώπους στην έρευνα του βάμβακος. Δεν θέλω να συγκινήσω ανθρώπους που είναι στην αίθουσα, γιατί μια χώρα με τέτοια φτώχεια έκανε μια προκήρυξη, έφερε έναν κορυφαίο καθηγητή, διευθυντή του Cambridge, να έρθει να διευθύνει το Ινστιτούτο Βάμβακου στη Σύνδο, μέσα στη Λάσπη, και να ζει με την οικογένειά του εκεί, πηγαίνοντας από το σταθμό του τρένου στο Ινστιτούτο με το άλογο τη νύχτα, αφού τέλειωνε τα μαθήματά του στο Πανεπιστήμιο μας. Έτσι πήγε ο τόπος μπροστά. Και εγώ πήγα στο Υπουργείο και βρήκα το Ινστιτούτο Βάμβακος κλειστό, κλειδωμένο, το Ινστιτούτο Καπνού κλειδωμένο, το Ινστιτούτο Σιτηρών κλειδωμένο και μια σειρά άλλων Ινστιτούτων κλειδωμένων. Αυτό
κατά την άποψή μου, αποτελούσε μια βασική πηγή συρρήκνωσης της γεωργίας μας. Δεν μπορούμε να πάμε στο μέλλον, τονίστηκε ήδη, χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν και η αγωνία μου να τα ξανανοίξω. Γι' αυτό και μέσα στα μνημόνια, την ώρα που διώχναν ανθρώπους, κατάφερα να πείσω τους ανθρώπους να πάρουμε γρήγορα 200 ανθρώπους με διδακτορικό στη γεωπονία, μη φύγουν κι αυτοί με το πρόγραμμα Αγροϊτάκ και γρήγορα να προκηρύξουμε τις θέσεις να πάρουμε 200 περίπου ερευνητές για να ξαναζωντανέψει αυτή η προσπάθεια. Αυτό είχα κάνει. Σε ό,τι αφορά τώρα, τονίζω κάτι επίσης με το Ισραήλ. Τονίστηκε η έννοια της επάρκειας. Η γεωγραφική θέση του Ισραήλ παίζει καθοριστικό ρόλο στο να είναι σίγουρο ότι 12 μήνες το χρόνο θα έχει τροφή για το λαό. Και πολύ σοφά και επιλεγμένα κάνανε αυτές τις προσπάθειες στο να... Αν είναι κάτι που μπορεί να αποθηκευτεί, όπως είναι τα grains, δηλαδή σιτηρά, καλαμπόκια, μπορεί να τα βρεις σε μια αποθήκη και να μείνεις ένα μήνα σε αποκλεισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αν είναι πεπόνια, δεν μπορείς να το κάνεις, ή πιπέρια ή ντομάτες. Πρέπει να βρεις τρόπο να τα αναπτύξεις σε αυτό το πράγμα. Τοποθετηθείτε λίγο για το μέλλον τώρα, γιατί έχετε 4-5 λεπτά. Τελείωσα. Λίγο ακόμα μπορείτε, αλλά κάτι για το μέλλον θα ήθελα να ακούσω. Το έχω εδώ, γιατί θα μιλήσω μόνο για το μέλλον, αλλά το μέλλον φαίνεται ότι θα πατήσει σε αυτά τα του παρελθόντος. Άλλωστε, τονίζω ότι δεν μπορούμε να πάμε χωρίς επιστήμη, χωρίς την ποικιλότητα αυτή, είναι αναγκαία. Είναι αυτό που δημιουργεί τη βιωσιμότητα, την οικολογική στο μέλλον. Και φυσικά, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συλλογικών δράσεων, και εκεί έχει μια ιδιαιτερότητα το Ισραήλ. Εμείς, στα χρόνια που σας περιέγραψα στο παρελθόν, είχαμε ισχυρά συλλογικά σχήματα. Βοήθησαν οι ομάδες και των καπνοπαραγωγών και των βαβακοπαραγωγών. Η χώρα έκανε ολόκληρο ξέχωρο οργανισμό για αυτά. Υπήρχε οργανισμός καπνού. Όποιος πήγαινε στα περίπτερα διεθνών εκθέσεων και έβλεπε το περίπτερο του οργανισμού καπνού ή αργότερα του οργανισμού φάμβακος, που μπορούσε διοικητικά να υποστηρίξει αυτό το πράγμα, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Το Ισραήλ έκανε μεγάλη αξιοποίηση αυτής της συλλογικότητας, όπως επίσης και οι άνθρωποι της Ολλανδίας. Κάτι που σε εμάς, πολύ τελευταία, εκεί έκανα και εγώ μεγάλη προσπάθεια να ξαναζωντανέψει αυτό το κίνημα, έστω και με τον καλύτερο τρόπο. Ιδιαίτερα, μάλιστα, από προσπάθειες και πρωτοβουλίες, όπως λέμε, bottom up, με αυτές τις ομάδες που αναφέρθηκαν, με τις ομάδες των γαλακτοπαραγωγών, τη Θεσγάλ και λοιπά, τους άλλους με την Εβόλ, τα παιδιά του Κιέρεων για τα ψυχαντή και μια σειρά άλλων πραγμάτων, τα οποία δεν θέλω να... Αλλά είναι εύρωστα σχήματα. Προσπαθήσαμε, βέβαια. Εγώ ήμουν κριτής παρεμπιπτόντος και του κλάστερ, το Food Valley που αναφέρεται, για να δείτε πώς μια καινοτομία τέτοια έστησε αυτό το Food Valley και είχε να κάνει με το ότι κατάφεραν να κάνουν ένα λιποσφαίριο αυτής της μορφής πολύ πιο μικρό. Σας θυμίζω ότι όταν μετράει κανείς την επιφάνεια μιας σφαίρας και τον όγκο της, το ένα είναι η ακτίνα της στο τετράγωνο και ο όγκος είναι στην τρίτη. Άρα λοιπόν, αν μειώσεις το μισό ένα λιποσφαίριο, έχεις μειώσει μόνο κατά το μισό τη γευστική ικανότητα, γιατί η γευστική ικανότητα είναι αυτή η επιφάνεια, και έχεις χαμηλώσει τις θερμίδες στο εν τρίτο. Αυτή ήταν η καινοτομία, και δέστε σε πόσες βιομηχανίες είχε επίπτωση, αποτελώντας τη βάση αυτής της καινοτομίας. Επομένως, και αυτό το πράγμα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του συνεργατισμού, αρχίζει να λειτουργεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, και θα κλείσω με αυτό, γιατί δεν θέλω να πάρω πολύ περισσότερο χρόνο. Όταν μιλούμε για βιωσιμότητα, μιλούμε είτε για περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα, υπόθηκε ήδη και το πρόβλημα που έχει η Ολλανδία. Η Ολλανδία, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι της επιστήμης θα καταφέρουν να βρουν λύσεις στα προβλήματα που επισημάνθηκαν, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να υλοποιήσει κανέναν εκ του στόχους του πρασινίσματος που είχε βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10-15 χρόνια. Εξακολουθεί, για παράδειγμα, η χρήση. Δεν ήξερα ότι θα είχαμε διαφάνειες, δυστυχώς. Εξακολουθεί, για παράδειγμα, η Ολλανδία να έχει περίπου 1.000 γραμμάρια φυτοφαρμάκων αναστρέμα, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης δεν ξεπερνάει τα 200 και η Ελλάδα είναι κάτω από το 180. Και της λέει τώρα θα πρέπει να περιοριστεί. Πρέπει να περιοριστεί η χρήση των νητρικών, των λιπασμάτων και ούτω καθεξής. Η νέα ΚΑΠ
η ΚΑΠ που τρέχουμε τώρα είχε μόνο 30% του προϋπολογισμού της να δοθεί με πρασίνισμα. Η χώρα μας, χάρη σε αυτή τη βιοποικιλότητα, αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα χώρα σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των κριτηρίων του πρασινίσματος, με τρεις πάρα πολύ απλές λύσεις, που είναι λύσεις και στα προβλήματα που θα πω παρακάτω. Παραδείγματος χάρη, είπα ότι, και το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μας η εναλλαγή καλλιεργειών, για παράδειγμα η εισαγωγή ψυχανθών, σε αντικατάσταση μια χρονιά ψυχανθεί, μια χρονιά στη σιτηρά, είναι μια σημαντική πολιτική πρασινίσματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η άμυψη σπορά, γιατί μπορεί να μειώσει τη χρήση φυτοφαρμάκων, αφού αλλάζεις καλλιέργειες, δεν μπορούν τα ζυζάνια να ευδοκιμήσουν και οι αρρώστιες, να μειώσει τη χρήση νητρικών, αυτό είναι ο μεγάλος στόχος και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ολλανδία, γιατί τα ψυχανθεί φυτά μας έχουν μάθει να τρώνε άζωτα από την ατμόσφαιρα. Και με τον τρόπο αυτό τρώνε και τα ίδιο λίπασμα και αφήνουν λίπασμα για τα στάρια του χρόνου. Επομένως, είναι ένα πολύ μεγάλο τρόπος να μειώσεις και το κόστος των εισρωών και να βοηθήσεις το περιβάλλον και να παράξεις κάτι πολύ φιλικό προς τον καταναλωτή. Σας θυμίζω ότι τα όσπρια ήταν μια σημαντική τροφή και για μας και για τα ζώα στο παρελθόν. Το ίδιο ισχύει και για τις αρδευόμενες καλλιέργειες. Η χώρα κυνηγούσε για χρόνια την ουρά της και αν είχε μείνει σε αυτό το κυνήγισμα, δηλαδή επιδοτούσαμε τον κάμπο της Θεσσαλίας να ρίξει νητρικά λιπάσματα για να έχουμε μεγάλη παραγωγή και μετά ζητούσαμε 400 εκατομμύρια για την απονητροποίηση του κάμπου. Όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα και με την Ολλανδία. Λέμε λοιπόν ότι όχι. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσετε τώρα για να μείνει χρόνος και για τους άλλους. Εάν καταφέρουμε να βάλουμε ψυχανθεί σε αυτό το πολυετές τριφύλι που βάλαμε στη Θεσσαλία και που τώρα έχει γεμίσει τον κάμπο, ήταν ο πιο καλός τρόπος να απονητροποιήσουμε τον κάμπο, ειδικά από τα βαβάκια και τα καλαμπόκια, ήταν ο πιο καλός τρόπος να παράξουμε μια εξαιρετική ποιότητα ζωοτροφή βιολογική. Και πιστεύω ότι αντίστοιχες τέτοιες δράσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Οι προσπάθειες που κάναμε με τα βοσκοτόπια επίσης βοήθησαν αφάνταστα το κομμάτι της ορεινής οικονομίας. Τα βοσκοτόπια ήταν και είναι ένας γιγάντιος πλούτος φυσικός, άπτετη της ορεινής κτηνοτροφίας, παράγει εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα και κρέας και τυρί. Και πιστεύω ότι αυτός ο χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί και χαίρομαι που η κοινότητα δέχτηκε η Ελλάδα να έχει 3 επιχειρησιακά προγράμματα, γιατί τους πείσαμε ότι το να κάνω κάτι για τον κάμπο δεν λέει τίποτα για τα ορεινά βοσκοτόπια, ούτε λέει πολλά πράγματα για την νησιώτικη Ελλάδα. Το ότι καταφέραμε κύριε τότε... Τσαφτάρη, με πρέπει να το κλείσετε κάπου εδώ τώρα, γιατί δεν θα μας μείνει χρόνος και είναι άδικο. Περιμένω να ακούσω κι άλλα. Σταματώ, ναι. Ευχαριστώ πολύ.